Γεια χαρά σε όλους, από όλου μας εδώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για συμπληρώματα και πώς πιστεύουμε ότι αυτά τα συμπληρώματα μπορούν να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την υγεία μας. Θα δούμε λίγο πώς αυτές οι προσδοκίες που έχουμε ενάντια στην πραγματικότητα. Τι πραγματικά συμβαίνει και εμείς χρειαζόμαστε αυτά τα συμπληρώματα και μπορούν αυτά τα συμπληρώματα βάσει των συστατικών όπως έχουμε πει να επηρεάσουν την υγεία μας. Γιατί όταν κοιτάμε ένα τώρα συμπλήρωμα και συνήθως το οποίο θα είναι π.χ. ένα μαγνήσιο ας πάρουμε, ένα που θέλουμε για ωμέγα 3, ιχθυέλαιο, προσέξτε τη διαφορά, και μουρουνέλαιο. Θα πρέπει να δούμε τι συστατικά περιέχουν. Και τόσο πολύ εκεί δεν θα κλείνουμε προς τις θερμίδες, αλλά τι συστατικά περιέχουν, το οποίο μπορεί να το κάνει ακατάλληλο για να μπορέσουμε εμείς να βελτιώσουμε την υγεία μας. Δηλαδή, ό,τι μας έχουν με εντρυφήσει, ότι μας έχει πέρασει αυτή η κατήχηση, αν θέλετε, ξανά και στα συμπληρώματα, θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα και όχι τις προσδοκίες που έχουμε από ένα συμπλήρωμα για να βελτιώσει την υγεία μας. Αυτό σίγουρα γίνεται μέσω της διατροφής. Δηλαδή, αν εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε την υγεία μας, θα πρέπει να αλλάξουμε τη διατροφή μας και όχι να προσθέτουμε απλώς συμπληρώματα τα οποία συμπληρώνουν τη διατροφή. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει αρκετές ελλείψεις και χρειάζεται ένα συμπλήρωμα, σημαίνει ότι η διατροφή του δεν είναι καλή. Αν χρειαζόμαστε συμπληρώματα, θα πρέπει να προσέξουμε τι διατροφικά ακολουθούμε. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά η οποία θα μπορέσει να κάνει το μεγάλο άλμα για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την υγεία μας. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε ποια είναι αυτά τα συνήθεις ύποπτα, θα έλεγα, συστατικά, τα οποία μπορούν όχι μόνο να είναι κάτι το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε, αλλά να επιβαρύνουν πολύ αρνητικά την υγεία μας. Σίγουρα πολλοί από εσάς έχουν κάποια συμπληρώματα στο σπίτι και ιδιαίτερα σε μορφή χαπιών ή κάψουλας. Πράγμα το οποίο για εμένα θα πρέπει να αποφύγετε. Οι λόγοι πολλοί και εκεί πέρα θα πρέπει να δούμε τα συστατικά. Αν εσείς τώρα μπορείτε εδώ να σταματήσετε το βίντεο και πάρετε στο χέρι σας το κουτί από το συμπληρώμα το οποίο έχετε και δείτε ότι περιέχει μικροκρυσταλλική κυταρίνη, διοξιδίου του πυρίτιου, στεατικό μαγνήσιο. Μπορούμε να δούμε 1000 μέσα πραγματάκια τα οποία δεν είναι αναγνωρίσιμα από χρωστικές, από χρώματα, από συντηρητικά άλλα πράγματα, γαλακτοματοποιητές, σταθεροποιητές, 1000 πράγματα τα οποία υπάρχουν εκεί μέσα. Προσέξτε, το καθένα από αυτά θα λειτουργήσει ως κάτι το οποίο θα ερεθίσει τώρα συνήθως το γαστρεντερικό σύστημα. Έχω κάνει παλαιότερα βίντεο και έχω βάλει έρευνες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουμε εμείς τώρα να αποφύγουμε αυτά τα αλλεργιογόνα, ας τα αποκαλέσουμε, τα οποία ερεθίζουν το γαστρεντερικό σύστημα. Ο λόγος πολύ απλός. Ότι θα ρίξουν τη θωράκιση του ανισοποιητικού μας συστήματος. Γιατί θα πάρετε το συμπλήρωμα, θα φάτε κάτι άλλο το οποίο ιδιαίτερα στην κετογονική πάρα πολύ θα κατανόλωσουν, για παράδειγμα, καραγεννάνη, λόγω ότι παίρνουν την γκραμμαγαλάκτος. Άλλο ένα συμπλήρωμα, δηλαδή στην ουσία θα πάρουμε. Άλλο ένα πρόσθετο. Οπότε συμπληρώνοντας και βάζοντας διάφορα πρόσθετα, βομβαρδίζοντας το γαστρεντερικό μας σύστημα και το ερεθίζουμε με αυτά τα πραγματάκια, με αυτά τα μικρά πρόσθετα, αυτό αρχίζει να συσσωρεύεται. Οπότε η θωράκιση του ανοσοποιητικού αρχίζει να μειώνεται. Πράγμα που θα κάνει το ανοσοποιητικό να θέλει να υπερλειτουργήσει ώστε να μπορέσει να καλύψει αυτά τα κενά τα οποία υπάρχουν. Το πρώτο πράγμα που συνήθως θα δούμε και τελευταίες καινούργιες γενιές λόγω αυτών των προσθέτων που υπάρχουν σε όλες τις τροφές, όχι μόνο στα συμπληρώματα, αλλά παντού. Γιατί κάποιος θα μου πει: δεν υπάρχουν και στα πράγματα που αγοράζουμε. Σίγουρα οτιδήποτε έχει barcode θα πρέπει να το αποφύγουμε. Γιατί σίγουρα θα έχει κάτι μέσα. Δεν είναι μόνο ένα συστατικό. Βλέπουμε αυτοάνωσα νοσήματα. Και όλες οι έρευνες αυτό δείχνουν. Υπάρχει φλεγμονή του εντέρου. Πράγμα το οποίο κατευθείαν μας οδηγεί ότι θα υπάρχει νόσηση. Άρα κάποιος θα νοσήσει από την κατανάλωση αυτών των πραγμάτων. Μπορεί να σας φαίνεται ότι είναι κάτι πια πολύ μικρή ποσότητα, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Ποιος όμως μακροπρόθεσμα θα μας πει ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε την ποιότητα την οποία καταναλώνουμε και ανέφερα στην αρχή ιχθυέλαιο, μουρουνέλαιο. Όλοι θα πάρουν κάψουλα χάπι ιχθυέλαιο και το ιχθυέλαιο θέλει να το αποφύγετε γιατί δεν είναι ποιοτικό. Είναι ένα μείγμα τώρα λαδιών από διάφορα ψάρια, τα οποία δεν είναι καθόλου ποιοτικά. Θέλετε να εστιάσετε σε μουρουνέλαιο, σε ωμέγα 3, το οποίο θα σας δώσει αυτό το οποίο ψάχνετε. Και σε υγρή μορφή η κάψουλα θα έχει πάλι πρόσθετα. Το χάπι, πάλι το ίδιο. Θέλετε να τα αποφύγετε αυτά τα πράγματα. Δεν θέλετε να εστιάσετε σε πράγματα τα οποία έχουν τέτοια συντηρητικά πρόσθετα μέσα, γευστικές, χρωστικές ουσίες, διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία καταστρέφουν στην ουσία το νοσοποιητικό μας σύστημα. Βάζουν χρώματα,
βάζουν χίλια δύο πραγματάκια τα οποία δεν τα χρειάζεστε. Κακά τα ψέματα. Ποιος χρειάζεται να καταναλώσει ένα μαγνήσιο κυτρικό, ας πούμε, περισσότερο το παίρνει για τη δυσκολία για τις κράμπες, το οποίο μέσα έχει μικροκρυσταλλική κυταρίνη ή διοξίδιο του πυρητίου. Και δεν παίρνει μια μορφή σε σκόνη 100% κυτρικό μαγνήσιο, αν το χρειάζεται. Γιατί πρέπει να πέσει στην παγίδα και να πάρει κάτι το οποίο δεν είναι ποιοτικό. Έτσι, η επιλογή των συμπληρωμάτων των οποίων κάνουμε είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει να διαβάζουμε τα συστατικά σε αυτά τα πράγματα πριν τα βάλουμε μέσα στο σπίτι μας, τα καταναλώσουμε. Και όπως είπαμε, όλα αυτά τα πρόσθετα τα οποία καταναλώνουμε από τα συμπληρώματα μας καταστούν υπεύθυνους για την δική μας υγεία. Το οτιδήποτε πάθουμε, το οτιδήποτε συμβεί σε εμάς μακροπρόθεσμα από αυτά τα πρόσθετα, είναι δική μας ευθύνη. Κανένας δεν μας το επιβάλλει να το πάρουμε. Και όπως σας είπα, μην φοβηθείτε να μιλήσετε γι' αυτό, ότι τα συμπληρώματα δεν είναι κάτι καλό, ότι περιέχουν πρόσθετα. Πάρα πολλοί τα προωθούν και εκμεταλλεύονται ανθρώπους οι οποίοι είναι δυστυχώς άρρωστοι, ώστε να τους προωθήσουν αυτά τα προϊόντα ότι θα βελτιώσουν την υγεία τους και κάνουν ακόμα χειρότερο. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό που υπάρχει με τα συμπληρώματα και ότι δεν θέλουμε να αλλάξουμε διατροφή, αλλά να συνεχίσουμε να παίρνουμε συμπληρώματα τα οποία απλώς καλύπτουν κάποιες ελλείψεις που έχουμε από τη διατροφή μας. Δεν θα μπορέσουν ποτέ αυτά τα συμπληρώματα να αντικαταστήσουν τη διατροφή. Και αυτό είναι το μεγάλο σημείο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε. Ότι οι ανεπεξέργαστες φυσικές τροφές πάντα θα είναι το ό,τι ποιοτικότερο έχουμε σε αυτόν τον κόσμο σε σχέση με τα συμπληρώματα. Πάρα πολύ σημαντικό. Κανένας δεν θέλει να εστιάσει στις φυσικές τροφές παρά να πάρει το έτοιμο συμπλήρωμα, όπως πήγε σας είπα, με την πρωτεΐνη, όπως συμβαίνει αυτό το οποίο είναι γεμάτο πρόσθετα, γεμάτο συνθετικά πράγματα, κάτι το οποίο είναι χιλιοεπεξεργασμένο και θα μας δώσει τα αποτελέσματα που εμείς επιθυμούμε. Δεν το νομίζω. Δεν ξέρω τι θα συμβεί με όλη αυτή τη συσσόρευση των προσθέτων των οποίων καταναλώνουμε καθημερινά. Και ιδιαίτερα όχι μόνο εμείς, τα παιδιά μας. Τα παιδιά, ιδιαίτερα οι νέες γενιές, βασίζονται σε αυτά τα πράγματα. Δεν τους ενδιαφέρει να φάνε κάτι σωστό, απλώς να πάρουν το συμπλήρωμα και να πάνε π.χ. στο γυμναστήριο. Θα πρέπει λίγο να τα δούμε πολύ πιο σφαιρικά τα πράγματα και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως σας είπα, μην φοβηθείτε να μιλήσετε. Να πείτε και να μην στεναχωρήσετε εταιρείες ή ανθρώπους οι οποίοι πουλάνε ή παίρνουν αυτά τα συμπληρώματα. Είναι πολύ βασικό. Πάρα πολύ βασικό. Έτσι θα δείτε ότι πώς λειτουργεί το όλο σύστημα. Πώς τα πράγματα αλλάζουν. Θα πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Βλέπετε τόσα πρόσθετα μέσα τα οποία δεν τα γνωρίζετε. Δεν ξέρετε τι είναι. Πώς το βάζετε στο σώμα σας. Όταν αποκτήσουμε αυτή την παιδεία, θα καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα τελικά ήταν σκάρτα. Δεν τα χρειαζόμασταν. Γιατί όσοι αλλάξαν τη διατροφή τους, ακολούθησαν μια κετογονική, μια χαμηλώνει τα τράχων. Όταν θέλουν να βγάλουν, να κάψουν λίπος, να μεταβολήσουν λίπος, δεν χρειάζεται να παίρνουν λιποδιαλύτη. Το κάνει δωρεάν διαλυματική νηστεία αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι περιττό κάποιος να πάρει ένα λιποδιαλύτη που κοστίζει 40-50 ευρώ, ενώ έχει διαλυματική νηστεία και κόβει τον υδατάνθρακα. Όλα αυτά έρχονται από μόνα τους. Είναι φυσική στην ουσία, ας την πούμε, εξέλιξη των πραγμάτων. Το να πάρω ένα λιποδιαλύτη και να συνεχίζω να τρώω σάντουιτς, βάφλες, μπισκότα, νομίζω δεν έχει ουσία. Και ποιος ξέρει τι έχει αυτός ο λιποδιαλύτης μέσα. Είναι μεγάλα τα ερωτηματικά, πολλά τα ερωτηματικά. Θα πρέπει να προσέξουμε στο οτιδήποτε καταναλώνουμε και κάνουμε. Γιατί σας είπα, εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τον ίδιο μας τον εαυτό, στο τι καταναλώνουμε. Κανένας άλλος. Δεν μπορούμε να ρίξουμε πλέον ευθύνες στις εταιρείες. Οι εταιρείες του κοιτάνε το όφελος, κοιτάνε το κέρδος. Δεν τους ενδιαφέρει κάτι άλλο. Θα τους ενδιαφέρει αν εσείς αρρωστήσετε ή εγώ. Όχι. Τους ενδιαφέρει πόσα προϊόντα από αυτά θα πουλήσουν. Και μόνο τότε. Μόλις αντιληφθούμε αυτό το πράγμα, θα καταλάβουμε ότι αυτά τα πράγματα είναι περιττά. Δεν τα χρειαζόμαστε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο σε αυτό το βίντεο, απλώς περισσότερο για να καταλάβουμε γιατί δεν έχουμε πολλές ερωτήσεις για τα συμπληρώματα. Αν θέλετε, παίρνετε κάτι το οποίο είναι σε σκόνη, για παράδειγμα, σε κάψουλες ή σε χάπια. Πάλι κοιτάξτε τη φόρμουλα. Κοιτάξτε αυτές οι φόρμουλες από πίσω να είναι 100% αυτό. Ή κυτρικό μαγνήσιο, να είναι μόνο 100% κυτρικό μαγνήσιο. Σε σκόνη πάντα προτείνω. Όσοι θέλουν να το πάρουν σε σκόνη, να μην το παίρνουν σε κάψουλες χάπια ή άλλη μορφή, η οποία μπορεί να περιέχει όλα αυτά τα πρόσθετα. Έτσι γλιτώνουμε πολλά πράγματα. Όταν θέλω εγώ να πάρω κεντρικό μαγνήσιο για τη δυσκολιότητα, για τις κράμπες, δεν έχει σημασία, και τρώω και άλλα πρόσθετα, τότε δεν λύνω το πρόβλημά μου. Έτσι θα καταλάβετε και θα αντιληφθείτε ότι ένα ναι συμπλήρωμα ίσως να είναι ποιοτικό μόνο τότε. Έχει διαφορά στην τιμή, σίγουρα θα έχει. Γιατί το ένα είναι 100% αυτό και το άλλο είναι κάτι στο ίμιση. Γιατί έχει άλλα 15 πράγματα μέσα.
Μόνο τότε θα καταλάβετε ότι αυτό που παίρνατε τόσα χρόνια δεν ήταν τόσο ποιοτικό, δεν ήταν τόσο καλό. Έτσι κάνουμε τον ξεχωρισμό, σας λέω. Και ξεχωρίζουμε πλέον τι ακριβώς καταναλώνουμε και γιατί. Και προσέξτε ξανά, για τα παιδιά είναι πολύ βασικό να καταλάβουν αυτά τα πράγματα. Το ότι η ποιότητα παίζει τρομακτικό ρόλο. Το να λέμε ότι θα καταναλώσω αυτό και δεν πειράζει, μια ζωή την έχουμε, δεν είναι λογική. Δεν είναι λογική και δεν το θέλουμε. Και βλέπουμε ότι οι νέες γενιές είναι πολύ πιο επιρρεπείς στο να αρρωστήσουν σε σχέση με τις προηγούμενες. Δεν είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι, το να κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους υγιείς και όχι να είναι έρμεα των εταιριών, οι οποίες θέλουν μόνο να κάνουν, να έχουν όφελος, να έχουν κέρδος. Θα πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά τα πράγματα. Και να ξανά μη φοβηθείτε να μιλήσετε για αυτό το πράγμα. Πολύ σημαντικό το κομμάτι. Και ξανά τους ανθρώπους οι οποίοι εκμεταλλεύονται τους άλλους για να τους τα πουλήσουν, τα οποία δεν τους ενδιαφέρει τι περιέχουν. Απλώς πάρ' το, ναι, γιατί χρειάζεται. Δεν υπάρχει τίποτα πίσω από αυτό. Το χρειάζεται. Αυτό που χρειάζεται είναι η διατροφή. Είναι το α και το ω. Μόνο τότε μπορούν πραγματικά να αλλάξουν τα πράγματα. Έτσι όπως πάντα θέλω να σας ευχαριστήσω για την αγάπη που δείχνετε εδώ στο YouTube κανάλι. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, να πατήσετε like και φυσικά να μοιραστείτε το βίντεο με όσους έχουν πάθος στο να παίρνουν αυτά τα συμπληρώματα και να τα χρησιμοποιούν χωρίς να διαβάζουν τα συστατικά, το τι ακριβώς περιέχεται. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι αυτό και ξανά θα το ξαναπώ για τα παιδιά. Προσέξτε με τις πρωτεΐνες, προσέξτε με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι βομβαρδισμένα με αυτά τα πράγματα μέσα. Instagram, Twitter, GreekOaksKeto και φυσικά Apollo Capsalis και μην ξεχάσετε GreekOaksKeto.gr για άρθρα, συνταγές και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε για low carb και ετογονική διατροφή. Έτσι όπως πάντα θα σας δω την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια σε όλους.